κάθετα αντίθετη στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, καθώς και στην τεκνοθεσία, είναι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Για τη χριστιανική πίστη, ο ιερός θεσμός της οικογένειας συνδέεται άμεσα με τα διακριτά πρότυπα του πατέρα και της μητέρας. Οποιοσδήποτε ουδέτερος προσδιορισμός των σχέσεων αυτών καταλύει το φυσικό θεσμό της οικογένειας. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της, τη βαθύτατη ανησυχία της και την αντίθεσή της. Μετά τη Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μήνα, αναγνώθηκε από άμβονο στους πιστούς η ξεκάθαρη στάση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία απέστειλε συνοδικά έγγραφα προς τον Πρωθυπουργό και προς τους βουλευτές της Κρήτης, καλώντας τους να εγκύψουν στο σοβαρό αυτό θέμα, ώστε να μην αποιεροποιηθεί ο ιερός θεσμός της οικογένειας. Είναι βέβαιο ότι η θεσμοθέτηση του λεγόμενου γάμου ομόφυλων θα επιφέρει σύντομα και άλλες θεσμικές αλλαγές καταλυτικής σημασίας για την ελληνική κοινωνία, αναφέροντας εδώ ενδεικτικά την κατάργηση των ονομάτων πατέρας και μητέρα με την αντικατάστασή τους από τους όρους γονέας 1 και γονέας 2. Για το σοβαρό αυτό ζήτημα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής απέφυγε να πάρει θέση, ωστόσο διατύπωσε την άποψή του σε σχετικό ερώτημα. Σαν άνθρωπος, το άκουσα σήμερα την απάντηση που μου έδωσε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ήλθα στον κόσμο για να σώσω κάθε άνθρωπο, αμαρτωλό, τελώνη, φαρισαίο, τις πόρνες, τις γυναίκες, τους φτωχούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, εγώ δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να πω τη γνώμη μου, αλλά θέλω να είναι όλοι ευτυχισμένοι, όποια κατεύθυνση κι αν διάλεξαν. Και αυτό που παρακαλώ, ό,τι αποφασίσετε, προσέξτε τη ζωούλα αυτών των μικρών παιδιών. Η Εκκλησία είναι αγκαλιά και αγάπη και όχι δικαστήριο, σημείωσε μεταξύ άλλων. Εάν έχουν αποφασίσει αυτό το δρόμο, η Εκκλησία πάντα τους αγαπάει και όλους θέλει να τους περιμένει. Η Εκκλησία είναι αγκαλιά, δεν είναι ούτε πρωτοδικείο ούτε δικαστήριο, είναι αγάπη.